Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος είναι μια ακόμα αφορμή για να βγουν συμπεράσματα από τους εργαζόμενους, την εργατική τάξη, τον ελληνικό λαό, που ζουν και κατοικούν στην Αττική ιδιαίτερα. Και το βασικό συμπέρασμα, κατά την άποψή μας, είναι ότι το κυνήγι του κέρδους είναι ασύμβατο με μια ισορροπημένη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Δείτε για παράδειγμα το Πάρκο Τρίτσι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και το οποίο αποτελεί ανάσα πρασίνου για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας συνολικά του Λεκανοπεδίου Αττικής. Θα μπορούσε να είναι πραγματικό στολίδι για την περιοχή εάν υπήρχε επαρκής, σταθερή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, εάν γίνονταν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα για τις ανάγκες λειτουργίας του, συντήρησης, φύλαξής του. Όλα αυτά βέβαια τα έχουμε αναδείξει και με το φεστιβάλ της ΚΝΕ, που σταθερά διοργανώνεται σε αυτό εδώ το πάρκο από το 2010. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να ενισχυθεί η πάλι του λαού της Αττικής ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Με πολλούς από εσάς έχουμε ξαναβρεθεί στη μεγάλη κινητοποίηση δεκάδων φορέων στα Άνω Λιώσια, συνέχεια των προηγούμενων βέβαια, η οποία αποτέλεσε σταθμό στον αγώνα για να κλείσει οχητά της φυλής και να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού μας. Αγώνας που εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια, έχει βάλει εμπόδια, έχει αποκαλύψει τους τακτικισμούς και τις αδιέξοδες, ανέξοδες τελικά όμως υποσχέσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ πριν όσο και σήμερα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αγώνας που αναπτύσσεται σε κοινή δράση με τους κατοίκους άλλων περιοχών της Αττικής, που επίσης πλήττονται από την πολιτική στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, όπως είναι το γραμματικό. Στη Δυτική Αθήνα, τη Δυτική Αττική, αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ένταση οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων. Με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας με τα κλειστά μικρομάγαζα, με την υγεία και την ποιότητα ζωής να χαντακώνεται από τη χωματερή στη φυλή που λειτουργεί για 60 χρόνια, με τις απώλειες λαϊκής περιουσίας, λαϊκών κατοικιών, καλλιεργιών εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων και υποδομών από τις πλημμύρες, με την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να μετρούν ακόμα και νεκρούς. Πίσω από τις κατά καιρού κυβερνητικές διακηρύξεις για την προστασία του περιβάλλοντος κρύβεται ο βασικός στόχος να διευρυνθεί ο ζωτικός χώρος του μεγάλου κεφαλαίου για κερδοφόρα επένδυση των υπερσυσσωρευμένων κερδών του και όχι φυσικά για να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθεί η ζωή του λαού. Γι' αυτό σε όλη την Αττική είχαμε και έχουμε μια σειρά περιβαλλοντικά εγκλήματα. Στο Μάτι και στη Μάνδρα με δεκάδες νεκρούς. Στην Πυραϊκή για τα κέρδη της Κόσκο. Στο Πέραμα με τα καζάνια του θανάτου. Στο Κερατσίνι με τη Βρώμα και τις επικίνδυνες ουσίες από τη λειτουργία της Oil One. Στο Πάνιο Όρος όπου προωθείται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Στις παραλίες που έχουν μετατραπεί σε αυλές ξενοδοχείων στις απλησίαστες για πολλούς οργανωμένες ακτές. Ο κατάλογος δυστυχώς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Στον καπιταλισμό η γη αντιμετωπίζεται σαν εμπόρευμα και οι χρήση γης καθορίζονται με βάση το κέρδος των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών. Οι ελεύθεροι χώροι οι χώροι πρασίνου θεωρούνται πολυτέλεια γιατί δεν φέρνουν χρήμα σε διάφορους επιχειρηματίες. Η αντιλαϊκή πολιτική, πέρα από την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, της υγείας της εργατικής τάξης όλων των λαϊκών στρωμάτων, μπορεί να έχει και περαιτέρω τραγικές συνέπειες, όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση ενός σεισμού όπου στην περιοχή των δυτικών συνοικιών, για παράδειγμα, υπάρχουν, δεν υπάρχουν στοιχειοδός χώροι ελεύθεροι για να συγκεντρωθούν με ασφάλεια σε μια τέτοια περίπτωση οι κάτοικοι. Φίλες και φίλοι, το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω πανδημίας προχώρησε στην ψήφιση του νόμου με τίτλο εξυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συνεχίζοντας από εκεί που είχαν σταματήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το νομοσχέδιο συγκέντρωσε την καταδίκη των οργανώσεων και των φορέων που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος. Παρά τον ωραίο τίτλο του και παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται ειλικρινώς για το περιβάλλον, όλοι τους στην πράξη προωθούν τις business αδιαφορώντας για τις συνέπειες στα λαϊκά στρώματα, στο περιβάλλον, στα δάση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχάνων, ο γνωστός ΣΕΒ, ένα χρόνο νωρίτερα από την ψήφιση αυτού του νέου νόμου, σε δελτίο του, υπόδειχνε στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που πρώτη δίδαξε και τι σημαίνει fast track περιβαλλοντική αδειοδότηση, τι πρέπει να κάνει για το περιβάλλον, ζητώντας ταχύτερη αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή αποκάλυψε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα αυτού του νομοσχεδίου. Ήταν ένα και είναι ένα πραγματικό τερατούργημα για το περιβάλλον ειδικά, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με την ευκαιρία και με αφορμή την πανδημία συνεχίζει να περνάει με διαδικασίες γρήγορες, fast track, ό,τι αντιλαϊκό, ό,τι αντεργατικό μέτρο έχει απομείνει εκτός των μνημονιακών νόμων. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταψήφισε το νομοσχέδιο, προκαλώντας μάλιστα ονομαστική ψηφοφορία, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ, έστριψε δια της αποχής για να μην ξεσκεπαστεί περισσότερο αφού ουσιαστικά θα έπρεπε να πάει κόντρα σε όλα αυτά που υπηρέτησε ως κυβέρνηση ο ίδιος. Αλήθεια, πόσο φιλική για το περιβάλλον και το λαό της Αττικής μπορεί να είναι μια νομοθεσία που μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν τουριστικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον πυρήνα των εθνικών δρυμών της Πάρνηθας και του Σουνίου. Πρακτικά, ευτελίζει την έννοια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις εξπρές αδειοδοτήσεις κάθε είδους που και αυτές θα ανατίθενται στους ίδιους ιδιώτες. Ανοίγει το δρόμο επίσης για περαιτέρω επέκταση επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο ως επενδύσεις σε περιοχές Αττικής, σπέρνοντας με ανεμογεννήτριες και τα βουνά της Αττικής, όσο και μέσα στο νοικιστικό ιστό. Επανέρχεται το ζήτημα των νοικιστικών πυκνώσεων, λίγους μήνες μετά την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτά και αρκετά ακόμα άλλα ζητήματα καταδει καταδεικνύουν το γεγονός ότι ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος θυσιάζει τις ανάγκες των εργαζομένων, τις ανάγκες του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μια σειρά από τομείς όπως η ενέργεια, οι προστατευόμενες περιοχές Natura, οι δασικοί χάρτες βαδίζει στο δρόμο που άνοιξαν και οι προηγούμενοι από αυτήν. Ενισχύεται και νομικά η δυνατότητα της ολοκληρωτικής εκχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα. Αφαιρούνται αρμοδιότητες τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όσο και από τα Δημοτικά Συμβούλια. Για την κατασκευή των κατά τα άλλα πράσινων σημείων επιτρέπονται παρεκκλήσεις από τις πολεοδομικές διατάξεις. Νομιμοποιούνται 25 θέσεις για την προσωρινή λειτουργία σταθμών μεταφορων μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε δήμους της Αττικής. Η εμπειρία βέβαια έχει δείξει ότι ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Στη γειτονιά σας προβλέπονται τέσσερι τέτοιοι σταθμοί, δύο στο Δήμο Πετρούπολης και δύο στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Με διάταξη του νόμου επιταχύνεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση της νέας χωματερής στη φυλή αλλά και της επιχειρούμενης νέας επέκτασης της ήδη υπάρχουσας. Με απλά λόγια, διευκολύνεται το νέο έγκλημα στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική ατική με την κατασκευή νέας χωματερής με ελάχιστη χωρητικότητα 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Έγκλημα το οποίο σταθερά αναδεικνύει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με μια σειρά πρωτοβουλίες με ερωτήσεις στη Βουλή, με αιτήματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στα Δημοτικά Συμβούλια της περιοχής, με την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Την ίδια στιγμή, κυβέρνηση και περιφέρεια έχουν το θράσος να υψώνουν τη σημαία της ανακύκλωσης με την Περιφερειακή Αρχή να ονομάζει το 2020 έτος ανακύκλωσης, λέει. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα σήμερα. Λιγότερο από το 15% των σκουπιδιών ανακυκλώνεται και το υπόλοιπο θάβεται. Ο στόχος που μπαίνει είναι το 2030 να ανακυκλώνεται το 50% εάν και εφόσον. Η όποια ανακύκλωση αναπτύσσεται ως επικερδής μπίζνα που εκμεταλλεύεται τη διάθεση των λαϊκών οικοκυρίων να συμμετέχουν στην ανακύκλωση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα φτηνή πρώτη ύλη, όπως είναι τα μέταλλα, το χαρτί, τα πλαστικά, σε μερίδα του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή είναι και η περίφημη κυκλική οικονομία που λανσάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει καμία απολύτω σχέση με τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, με τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του ελληνικού λαού. Με το πρόσθετο κόστος που θα φέρνει η χωριστή συλλογή και μεταφορά τους να μετακυλίεται μέσω της τοπικής δημοτικής φορολογίας πάλι σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Οι κορώνες της Νέας Δημοκρατίας, άλλων κομμάτων όπως του ΣΥΡΙΖΑ, για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι περισσότερο υποκριτικές. Το έσχος της χωματερή στη φυλή, που όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά συνεχώς επεκτείνεται και έχει εξελιχθεί σε μια υγειονομική βόμβα, έχει τις υπογραφές και των δυο τους. Δεν νοιάζονται για τους ανθρώπους, για το περιβάλλον. Δεν ιδρώνει το αυτί τους από τα συγκλονιστικά ευρήματα επιστημόνων, στατιστικών μελετών, στις οποίες αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία η όλο και μεγαλύτερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία από τη λειτουργία του χιτά στη φυλή. Δεν ιδρώνει το αυτί τους από την επιβάρυνση στον υδροφόρο ορίζοντα και στην κοντινή παραλία στο σέση του Γραμματικού, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά το έσχος της φυλής παραμένει, παρά τις διάφορες προεκλογικές εξαγγελίες, γιατί ο προσανατολισμός παραμένει ο ίδιος. Τα σκουπίδια, βλέπετε, θεωρούνται χρυσός για το κεφάλαιο, ακόμα και αν η εκμετάλλευσή τους υποβαθμίζει την ίδια την υγεία του λαού και το περιβάλλον. Ο τζίρο που προβλέπεται για την επόμενη πενταετία χωρίς δηλαδή τα διασφαλισμένα κέρδη από τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων σε ένα βάθος 20 ετίας, είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό και λένε ότι δεν θα ανεχθούν καθυστερήσεις, εκμεταλλευόμενοι τα αδιέξοδα που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει με την πολιτική τους. Η εσωτερική σύγκρουση που γίνεται μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών λόμπι και η δυνατότητα επηρεασμού που έχουν και σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό εδώ επίπεδο, με μοναδικό στόχο όμως το κέρδος τους, είναι αυτά που καθορίζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις σε αυτή την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων και όχι βέβαια η ικανοποίηση των σημερινών κοινωνικών λαϊκών αναγκών. Γι' αυτό σήμερα, τώρα, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο νέο έγκλημα που προωθείται σε βάρος του λαού της Αττικής. Να βγουν συμπεράσματα από τη στάση των κυβερνήσεων και τη σημερινή και άλλων αστικών κομμάτων. Να βγουν συμπεράσματα από τη στάση των περιφερειακών και δημοτικών αρχών. Πρόκειται δηλαδή για όλους αυτούς που αποδέχονται τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάζουν πλάτη στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. Είναι ανάμεσά τους και διάφοροι που ντύνονται σήμερα βέβαια την προβιά των οικολόγων στα λόγια, όμως που δεν αμφισβητούν στο ελάχιστο την ουσία της πολιτικής που ασκείται. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, οι αγώνες που έχουν αναπτυχθεί είναι ελπιδοφόροι. Μπορούν να δυναμώσουν για να κλείσει οριστικά το έσχος της χωματερής, να αναπλαστεί η έκταση και να αποδοθεί στους κατοίκους, για να μην γίνουν νέα εγκλήματα τύπου φυλής σε άλλες περιοχές όπως το γραμματικό, για να υιοθετούνται επιστημονικά κριτήρια για τις χωροθετήσεις των όποιων ρηπογόνων δραστηριοτήτων για να μην σπέρνονται σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε όλη την Αττική, για να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί για καύση απορριμμάτων, για να προωθηθεί ουσιαστικά και όχι στα λόγια η ανακύκλωση, για να μην υπάρχει επιβάρυνση της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων, για να διασφαλιστούν όλοι ανεξαίρετα οι εργαζόμενοι, στον τομέα ειδικά αυτό χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες. Με την άνοδο της τεχνολογίας, με την εξέλιξη της επιστήμης, να υπάρξει φιλολαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων σε όφελος του λαού από ένα ενιαίο κρατικό φορέα, στο πλαίσιο όμως ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, όπου κριτήριο θα είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων της προστασίας ή προστασία του περιβάλλοντος. Ο λαός είναι ανάγκη να υπερασπιστεί το σύνολο των δικαιωμάτων του. Ο αγώνας μας θα αποκτά δυναμική όταν συγκρούεται με τους μονοπωλιακούς ομίλους και το κράτος τους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατευθύνσεις της. Όταν συγκεντρώνονται δυνάμεις για το μοναδικό δρόμο που μπορεί να εγγυηθεί πραγματικά φιλολαϊκή αξιοποίηση του περιβάλλοντος με γνώμονα μόνο τις λαϊκές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Δηλαδή την εργατική εξουσία που είναι η μόνη πραγματική εξουσία του λαού. Στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας θα μπορεί να αναπτυχθεί και μια σταθερή συμβατή σχέση μεταξύ του εργαζόμενου ανθρώπου και της ίδιας της φύσης. Ο συνεχής, ενωμένο, αντιμονοπολιακός, αντικαπιταλιστικός αγώνας όλων μας είναι η καλύτερη τιμή, η καλύτερη υπόσχεση και στη σημερινή παγκόσμια μέρα του περιβάλλοντος. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Σας ευχαριστώ.